στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των τοπικών επιχειρηματιών της Υπήρου με απότερο στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου, προσβλέπει το πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης από την Google μέσω της πρωτοβουλίας της Grow Greek Tourism Online, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Την εκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της απασχόλησης ανακοίνωσε από τα Γιάννα Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Υπήρου, η οποία και θα συνεργαστεί με την Google προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά για τα Ιωάννα και την περιφέρεια της Υπήρου, η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες και τα σχετικά εργαλεία που προσφέρει δωρεάν η Google τόσο σε νέους φοιτητές όσο και σε επαγγελματίες του τουρισμού θα γίνει με τη βοήθεια ειδικών εισηγητών, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκτενή εκπαίδευση, αλλά και από επαγγελματίες του κλάδου του μάρκετινγκ και του τουρισμού πάνω σε διαδικτυακά εργαλεία για τον τουρισμό. Στην πρωτοβουλία αυτή που καλείται να ενεργοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη κάθε πολιτικής επιλογής και αναπτυξιακού σχεδίου, αναφέρθηκε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, επισημένοντας ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων στη σύγχρονη εποχή μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ενεργείας και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μία πρώτη δράση είναι η δράση ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ανθρώπους εργαζόμενους στον τουρισμό. Και είναι η δεύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα που γίνεται εδώ και γίνεται σήμερα για την Ήπειρο. Η πρώτη έχει γίνει στην Κρήτη. Ψηφιακές δεξιότητες με στόχο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις απαιτούμενες για μια σύγχρονη προσέγγιση στα ζητήματα του τουρισμού, για την ορθολογική, για τον τρόπο λειτουργίας ιστοσελίδων κτλ. Άρα και τουριστικής προβολής μέσω του διαδικτύου. Η Google δωρεάν θα κάνει και στις 4 πόλεις εκπαίδευση και ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο στην ενίσχυση των σημαντικών προνομίων της περιοχής. Τα προνόμια της περιοχής, ο τουρισμός, όπως ξέρετε, αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Υπήρου, ο οποίος και έχει γίνει μια όθηση το τελευταίο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων, αλλά στα αλήθεια θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθεί και το καινούριο πρότυπο, το καινούριο παράδειγμα, που το καινούριο παράδειγμα λέγεται φυσικό τοπίο, πολιτισμός, μνημεία, πρωτογενής τομέα, σύνδεση με την παραγωγή, ένα μοντέλο, εναλλακτικός τουρισμός. Η Ήπειρος έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί σε όλα αυτά τα επίπεδα με συντονισμένες πια δράσεις και όχι μόνο με τον κόπο, τον προσωπικό κόπο κάποιων ανθρώπων που με πολύ όραμα ήδη έχουν στήσει εξαιρετικές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι αρκετός, διότι θέλουν στήριξη και επιχειρήσεις αυτές που ασχολούνται με τον τουρισμό στο κομμάτι που μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει, και αυτή η δράση είναι μία από αυτές τις δράσεις που βοηθάει στην ενίσχυση. Και βεβαίως άνθρωποι που σήμερα δεν εργάζονται, νέοι άνθρωποι στους οποίους ενισχύονται ψηφιακές δεξιότητες με στόχο και την ευκολότερη εξεύρεση εργασίας. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι για το διάστημα 2021-2027 υπάρχει εισήγηση για την αύξηση των επενδύσεων, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να γίνει πρωτοπόρος δύναμη σε μια ισχυρή ψηφιακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ψηφιακές δεξιότητες, η ψηφιακή οικονομία είναι το μέλλον. Και γι' αυτό συγχαίρουμε την κυβέρνηση, την κυρία Γεροβασίλη, για την πρωτοβουλία αυτή για τη συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες. Μία στις δύο εταιρείες, μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, σήμερα είναι ψηφιακή. Πριν από 10 χρόνια ήταν μία στις 20. Υπάρχουν περιθώρια για δημιουργία πλούτου στην Ευρώπη άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ψηφιακή οικονομία. Και παράλληλα, το οφείλουμε στους μελλοντικούς εργαζόμενους, διότι εάν δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες θα έχουν δυσκολία να βρουν εργασία. 80% των εργασιών οι οποίες προσφέρονται σήμερα από εργοδότες απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες έχουν αποκτηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς, όχι όλοι οι συνανθρωποί μας έχουν αυτές τις δεξιότητες. Πάρα πολλοί έχουν δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί πριν από 20 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε εμείς στην Ευρώπη και στις εθνικές κυβερνήσεις αυτό το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να βρούνε δουλειές ψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούμε στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογία, στην οποία τολμώ να πω ότι είμαστε αρκετά μπροστά.
Μόλις πριν από μερικές μέρες, στις 6 του Ιούνιου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεών της για τον προϋπολογισμό του 2021-2027, πρότεινε για πρώτη φορά ένα φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα με έναν προϋπολογισμό 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μια σειρά από τομείς, όπως τα super computers, όπως λέμε, τους υπερυπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, τομείς εχμής δηλαδή, οι οποίοι θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να συνεχίσει να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στην ψηφιακή τεχνολογία. Η Google σε όλη τη χώρα έχει εκπαιδεύσει τα τελευταία 4 χρόνια περί τους 90.000 πολίτες, με τον αριθμό για την Ήπειρο να ανέρχεται στους 2.000, εκ των οποίων οι 1.200 φοιτητές, αλλά και 800 τοπικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε τουριστικές περιοχές και χωριά. Όπως εξήγησε η κυρία Μαρία Φουντά, διευθύντρια marketing της Google Ελλάδος, οι αναζητήσεις των χρηστών του διαδικτύου για την Ήπειρο αυξάνονται συνεχώς και χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι μόνο για το 2017 η αναζήτηση τουριστικών προϊόντων στην Ήπειρο αυξήθηκε στο 18%, όταν για όλη τη χώρα ήταν στο 20%. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Φουντά, αποδεικνύει τη δυναμική που έχει η περιφέρεια στον ελληνικό τουριστικό χάρτη. Γι' αυτό και σκοπός του προγράμματος, σε συνεργασία με την περιφέρεια, είναι να ισχυθεί αυτή η δυναμική, προσεγγίζοντας όχι μόνο τις αμιγώς τουριστικές, αλλά και κάθε επιχείρηση που προσφέρει στην εμπειρία του επισκέπτη. Είμαστε λοιπόν σήμερα μεγάλη μας χαρά εδώ στην περιφέρεια της Ηπείρου για να ανακοινώσουμε ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με την περιφέρεια της Ηπείρου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Εθνική Συμμαχία για Ψηφιακές Δεξιότητες και Απασχόληση στην Ελλάδα. Και σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες του τουρισμού εδώ στην Ήπειρο με ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία, εργαλεία όχι μόνο της Google αλλά και άλλων εταιριών του χώρου, ώστε να έχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία στο διαδίκτυο και να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες όλη τη διάρκεια του έτους. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Ήπειρος έχει μεγάλη δυναμική. Η Ήπειρος είναι τόσο περισσότερο από ένας απλός τουριστικός προορισμός και επίσης οι χρήστες του διαδικτύου αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την Ήπειρο όλο και περισσότερο κάθε χρόνο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το 2017 οι τουριστικές αναζητήσεις για την Ήπειρο αυξήθηκαν κατά 18% στην Google σε σχέση με το 2016, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα συνολικά αυξήθηκαν κατά 20%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος, οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι παγκοσμίως αναζητούν την Ήπειρο με μεγάλη ένταση και οι τουριστικές αναζητήσεις της Ήπειρου ακολουθούν τη μεγάλη δυναμική της Ελλάδας. Οπότε η Ήπειρος έχει ένα σημαντικό μερίδιο στο τουριστικό χάρτη της χώρας και είμαστε λοιπόν εμείς εδώ σήμερα για να βοηθήσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις, όχι μόνο τις αμιγώς τουριστικές αλλά κάθε επιχείρηση που προσφέρει στην τουριστική εμπειρία του τόπου με ψηφιακές δεξιότητες ώστε να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Εκ μέρους της περιφέρειας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μίλησε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η εκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση είναι σημαντική ώστε να καλυφθεί το ψηφιακό έλλειμμα που υπάρχει σήμερα στην χώρα μας. Ζούμε επίσης σε μια εποχή που κυρίαρχο αίτημα είναι η ανέπτυξη εργαλείων, τα οποία θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να προσαρμόζεται στο νέο, το σύγχρονο, το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται. Οι ψηφιακές λοιπόν δεξιότητες είναι απαραίτητες για όλους εκείνους τους επαγγελματίες που εργάζονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, αλλά και για τους αμέρους, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο εργατικό προσωπικό μιας επιχείρησης. Είναι απαραίτητες είτε για την εκπαίδευση και κατάρτιση των αμέρων, είτε για την εκπαίδευση των παλαιότερων, του ειδικού τη τεχνολογία, τη πληροφορία και τη επικοινωνία. Σήμερα που η Ελλάδα παλεύει σε μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ για να βοηθήσουν στη μείωση της ανεργίας και συνακόλουθα την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι άνθρωποι με αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες είναι δεδομένο ότι θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εκστρατεία αυτή που ξεκινάει σήμερα σε εθνικό επίπεδο και έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύτιμη. Και είναι πολύτιμη διότι αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη των πολιτών να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στην εργασία και έτσι να αντιστρέψουμε το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων που υπάρχει στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το παρόν έδωσε στην εκδήλωση και ο Δήμαρχος Τρικαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιας και πρόκειται για έναν από τους πρωτοπόρους δήμους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην χώρα μας και ανάμεσα στις έξυπνες ψηφιακά πόλεις ανά τον κόσμο. Σημασία δεν έχει να κάνει ένας δήμος μόνο κάτι. Σημασία έχει να βάλουμε ένα κοινό υπόβαθρο, να φτιάξουμε ένα πρότυπο, να προτυποποιήσουμε στην ουσία τις ψηφιακές ευκολίες για όλους τους πολίτες. Και νομίζω πως αυτό το σκοπό εξυπηρετεί και η κίνηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έστω και λίγο καθυστερημένα, ο Υπουργός Μέσα είπε προς τη Μήνδη ότι είμαστε η 20η χώρα που μπήκαμε σε αυτή, ας πούμε, την κοινή πολιτική συμφωνία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, το θέμα είναι μας από εδώ και πέρα να στήσουμε τις δομές αυτές σε στέρες βάσεις. Είναι καλή πρωτοβουλία, θα πρέπει να κάνουμε όλοι τα ίδια, κάτω από τα ίδια υπόβαθρα,
Ήρθαμε λοιπόν σήμερα και εμείς να δούμε πώς περπατάει η πρωτοβουλία αυτή. Είναι σημαντικό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου για το κομμάτι του τουρισμού παίρνει πρωτοβουλίες τέτοιες. Στα Τρίκαλα, ανάλογα με αφορμή και το Μήλο των Ξωτικών, είχαμε ξεκινήσει αξιολογώντας την Google και τις γνώμες του κοινού μέσω των αξιολογήσεων της Google, ψηφιακά σεμινάρια μόνοι μας, αλλά χαρά μας είναι να επεκταθούμε, να συνεργαστούμε και να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες δεξιότητες στους επιχειρηματίες και στον τομέα του τουρισμού. Βοηθά πάρα πολύ το Δήμο για να πιστούν οι δημότες ότι στο δημόσιο κάτι αλλάζει. Οι δημότες έχουν βαρεθεί να βλέπουν ένα αργό δημόσιο, ένα ράθυμο δημόσιο, ένα δημόσιο το οποίο δεν απαντά στις ανάγκες του. Η τεχνολογία βοηθά πάρα πολύ σε αυτό. Στο να αρχίσουμε να απαντάμε, να είμαστε εκεί, να απαντάμε γρήγορα, να απαντάμε σωστά. Συνεπώς, βοηθάει το Δήμο, γιατί στην ουσία βοηθάει τους δημότες να ανακτήσουν και πάλι την εμπιστοσύνη τους απέναντι στους Δήμους και στο δημόσιο το οποίο διαχρονικά δεν φημίζεται για τις ταχύτητές του. Μας λείπουν οι ψηφιακές δεξιότητες. Είμαστε πίσω στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, η νέα γενιά σιγά σιγά ανακτά αυτό το χαμένο έδαφος. Το δεύτερο όμως είναι ότι το ελληνικό δημόσιο το ίδιο δεν είναι γρήγορο. Θα σας φέρω για παράδειγμα το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει ένα ATM πιστοποιητικό. Το ATM καταχρηστικά. Ένα μηχάνημα το οποίο εκδίδει πιστοποιητικά για όσο διάστημα ακόμα θέλουμε χαρτί. Το φτιάξαμε πριν από ένα χρόνο. Το κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο εδώ και 10 μήνες ότι είναι αυτό και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε νόμιμη τη χρήση του. Τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το πόσο μηχάνημα αυτό θα μπορέσει να επεκταθεί και να μπει πλέον σε απομακρυσμένα σημεία προκειμένου και ο κάθε δημότης από τα 37 χωριά του Δήμου μου θα μπορέσει να έχει πρόσβαση και να έχει ένα νόμιμο χαρτί στα χέρια του. Θέλει προσπάθεια από όλους μας. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει διάθεση. Και αυτό νομίζω πως δείχνει ψηφιακή συμμαχία. Τα άλλα θα πρέπει να τα βρούμε, απλά να το κάνουμε γρήγορα.